Το οποίο είναι σημαντικό, θεωρώ ότι είναι σημαντικό σε σχέση με τη δυναμική της πόλης, και αυτό αφορά τη συνένωση, τις διαδικασίες που θα ξεκινήσουν σε λίγο χρονικό διάστημα, σε μικρό χρονικό διάστημα, για τη συνένωση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ. Σε αυτές τις διαδικασίες, όπως γνωρίζετε καταρχήν, το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου λειτουργεί εξαχτινωμένα σε όλες τις πρωτεύουσες της Πελοποννήσου. Με μια άλλη αντίληψη, ότι με βάση και τις οδικές υποδομές που έχουν αναπτυχθεί, μπορεί να γίνει η λειτουργία του Πανεπιστημίου αποδοτική, με μια άλλη αντίληψη σε σχέση με την εξαχτίνωση των πανεπιστημιακών σχολών. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι θα δημιουργηθούν και νέες πανεπιστημιακές σχολές μαζί με τις συνενώσεις, και κυρίως από ό,τι ακούγεται θα γίνουν και πολυτεχνικές σχολές. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις κυρίως γίνεται και ένας διαγωνισμός ποιος θα πάρει αυτές τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες είναι σημαντικές για τη λειτουργία και του Πανεπιστημίου αλλά και της συνένωσης με το ΤΕΙ, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία από το Δήμο, και αυτή είναι η ερώτησή μας. Εάν δέχεστε σαν Δημοτική Αρχή να προετοιμάσετε μια ειδική σύσκεψη με τους κοσμήτορες των δύο πανεπιστημιακών σχολών, τους εκπροσώπους του ΤΕΙ, τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και άλλους πολιτικούς παράγοντες, βουλευτές κλπ, ώστε να εξετάσουμε και να μελετήσουμε ποιες σχολές προτείνουμε να δημιουργηθούν από αυτές, να ζητήσουμε στην Καλαμάτα, και πώς θα γίνει η διαδικασία της συνένωσης του ΤΕΙ με το ΟΑΕΗ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ σοβαρό. Ευχαριστούμε, κύριε Μεσάκη. Και χρειάζεται να απασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.